Όταν ένας άντρας πεθαίνει μετά τα 70, σίγουρα αφήνει έργο δίπλα του, πίσω του. Εάν δεν αφήσει έργο δίπλα του, πίσω του, ένας άντρας μετά τα 70 πέρασε και δεν μύρισε και δεν έγραψε. Ο Μικρούτσικος πρόσφερε πολλά στον χώρο της μουσικής και της τέχνης. Οπότε είναι απώλεια η απουσία του, γιατί οι καλλιτέχνες μπορούν να προσφέρουν και σε μεγάλη ηλικία. Ήμουν σε ένα θέατρο προχθές και έβλεπα την τρομερή Μπέτη Λιβανού στα 69 της. 69 κλεισμένα. Απίστευτο παίξιμο. Απίστευτο παίξιμο. Δηλαδή η Λιβανού μπορεί να παίζει μέχρι τα 80, της, να κάνει τη γιαγιά, να κάνει τη θεία, να κάνει την κακιά, να κάνει την... Ό,τι θες μπορεί να κάνει. Οπότε για ένας καλλιτέχνης όταν χάνεται, ακόμα και στα 72, λες ότι μπορούσε να μας δώσει και άλλα πράγματα, και άλλα τραγούδια και άλλες μελωδίες. Είναι απώλεια μεγάλη. Τώρα, εγώ το παραδεχόμουν το Μικρούτσικο, το Θάνο, γιατί μέχρι το τέλος ήταν κομμουνιστής και άθεος και το τήρησε. Είναι μερικοί οι οποίοι όταν πλησιάζει το τέλος αρχίζουν και κολοτρυπηδιάζουν, πηγαίνουν στο Άγιον Όρος. Φοβούνται, είναι δειλοί. Αυτός κράτησε μέχρι το τέλος και έκανε πολιτική κηδεία. Ενώ ο Κολάτος που από δεξιός το έπαιζε λίγο άθεος, το έπαιζε, δεν ήτανε. Όταν τον αφορήσαν, λέει γιατί δεν με αφορήσαν. Ήταν μαλάκα, σε αφορήσαν γιατί καλά κάναν και σε αφορήσαν, αφού σε πας κόντρα. Μπράβο λοιπόν στο Μικρούτσικο, ο οποίος διατήρησε το κομμουνιστιλίκι του και το αθεηλίκι του μέχρι την τελευταία του πνοή. Και οι πνοές του οι τελευταίες ήταν δύσκολες, γιατί όταν φεύγεις με καρκίνο δεν φεύγεις εύκολα. Θέλει ψυχή να πεις ότι το κρατάω μέχρι το τέλος, το αθεηλίκι μου. Και όχι σαν την κουφόγγινα τον Τσίπρα, ο οποίος μόλις πήρε την εξουσία, ξέχασε το Μάρξ να πούμε, ξέχασε το κόμμα, ξέχασε το ΚΚ, ξέχασε την ΓΝΕ και πήγε κάνε να πούμε τους Αμερικάνους και τους εταίρους επάνω και τους μεγαλύτερες που έκανε ήταν τους μεγαλοπαπάδες. Άρα εδώ πρέπει να ξεχωρίζουμε τον άνθρωπο, τον άντρα και το πώς τελειώνει, πώς φεύγει από αυτή τη γη. Ο Θάνος Μικρούτσικος έφυγε με ψηλά το κεφάλι και με μια παρακαταθήκη η οποία είναι ανεξίτηλη. Είδα και στο ίντερνετ ότι η οικογένειά του έδωσε αριθμό λογαριασμού για τα προσφυγάκια. Εντάξει. Του υποστήριξε μέχρι το τέλος. Σου λέει τι στεφάλια, τι μαλακίες. Λεφτά στα παιδάκια. Πολύ σημαντικό και αυτό. Δηλαδή είναι ένας άνθρωπος ιδεολόγος που τήρησε την ιδεολογία του μέχρι το τέλος. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δεν παρέκλεινε τις πορείες του. Τελικά έχει και εξαιρέσει η Μαρμίτα. Ναι, τελικά η Μαρμίτα έχει και εξαιρέσεις, αλλά εντάξει. Και ήταν και ιδιαίτερα πολυπολιτισμικός στις γυναίκες. Είχε 4 παιδιά με 3 διαφορετικές γυναίκες. Αυτό είναι λίγο μπέρδεμα βέβαια, αλλά αυτό είναι το πιο δύσκολο από τις μελωδίες. Κρατήσει αυτά τα αδέρφια τώρα δυνατά. Μπράβο του! Καλό ταξίδι δεν λέω γιατί και εγώ είμαι άθεος, αλλά του δίνω συγχαρητήρια για τις μελωδίες του και για τον τρόπο που παρά το γεγονός ότι ήξερε ότι φεύγει, δεν το γύρισε στο «Χθεούλη μου σώσε με». Μπράβο του. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νέου Έλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλό στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μέρα κλειδί.